Η εκδήλωση προς τιμή του καρδιτσιώτη ζωγράφου Δημήτρη Γιολδάση έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από το θάνατό του. Για το έργο του μεγάλου καρδιτσιώτη ζωγράφου, που στα έργα του απεικόνισε την αγροτική θεσσαλική ζωή, δηλώσεις έκαναν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και ο Δήμαρχος Καρδίτσας. Με σεβασμό και ενδιαφέρον απέναντι στο έργο ενός μεγάλου δημιουργού, ένα γνήσιου πραγματικού ημνητή της Θεσσαλικής γης, ενός φλογερού πατριώτη και ιδεολόγου, εμείς ως Περιφέρεια Θεσσαλίας, συνεργασία με το Δήμο, εντάξαμε στο ΕΣΠΑ ένα έργο συντήρησης των έργων που είναι δωρεά της οικογένειας Γιορδάση, της κόρης του, στο Δήμο Καρδίτσης. Πραγματικά ο Γιορδάσης ήταν ένας μεγάλος ζωγράφος. Οφείλουμε πολλά. Γιατί μέσα από το έργο του μας δίνει καλλιεργητές γης στο θερισμό, στο αλώνισμα, στο όργωμα. Μας δίνει μορφές μνημιακές, φωτισμένες από το φως του Θεσσαλικού κάμπου. Όλα του τα περιουσιακά στοιχεία, ακόμη και το σπίτι, το οποίο ήταν η τελευταία του κατοικία, το έχει αφιερώσει στο Δήμο Καρδίτσας, όπως και τα έργα δωρεά. Θέτει το ερώτημα τι μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς για την κοινωνία και όχι τι πρέπει να κάνουν όλοι οι άλλοι φορείς για τον καθέναν από εμάς. Είναι ένα ζωντανό παράδειγμα και έτσι αλόβητο και καθαρό. Αυτό το μήνυμα πρέπει να το κρατήσουμε στη σκέψη μας και να το διδάξουμε στα νέα τα παιδιά που ήρθαν και είδαν αυτή τη συλλογή και τους έγινε και μία αναλυτική περιγραφή του τεράστιου έργου του Δημήτρη Γιολδάση. Ως καρδιτσιώτες είμαστε υπερήφανοι γιατί ως παγκόσμιος καλλιτέχνης διαφημίζει τον τρόπο ζωής και την Καρδίτσα στα μήκη και πλάτη της γης.